Για τα ζυμαρικά μιλάμε σήμερα, δεν θέλω να νομίζετε κάτι άλλο. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το θέμα. Πού είχαμε μείνει, Τάσο μου? Είχαμε να λύσουμε την απορία πάρα πολύ πολλών που ρωτάνε γιατί ο τραχανάς κυλοπίτες ενδείκνεται παράδειγμα για παιδιά και όχι για ενήλικες. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι επειδή στην Παρασκευή τους μπαίνει πρόβιο γάλα, το οποίο πρόβιο γάλα είναι πλούσιο σε κορεσμένο λίπος, είναι κάτι που γενικότερα καλόθε να αποφεύγει ένας ενήλικας, το κορεσμένο λίπος δηλαδή, ενώ είναι χρήσιμο στην παιδική ηλικία. Άρα ο τραχανάς, το κρυθαράκι, οι χυλοπίτες είναι ωφέλιμα ζυμαρικά για τα παιδιά και τα καταναλώνουν βέβαια και οι ενήλικες, αλλά κάποιοι που έχουν προβλήματα, παράδειγμα με καρδιαγγειακά νοσήματα κλπ. Καλό θα είναι να τα αποφεύγουν. Κάτι τελευταίο πρέπει να πούμε είναι ότι τα ζυμαρικά έχουν και σελήνιο και σίδηρο που δείξαμε στην κάρτα. Ο σίδηρος είναι απαραίτητος γενικότερα για να λειτουργούμε σωστά. Μικρή περιεκτικότητα, 10% των ημερήσεων αναγκών μας, μια μερίδα μακαρόνια, αλλά αξίζει να το αναφέρουμε γιατί ειδικά τώρα με την νηστεία τα ζυμαρικά μας δίνουν και σίδηρο και άρα είναι καλή πηγή. Μάλιστα. Βγάλτε μου τη φωτογραφία, το κοριτσάκι, τι θα γίνει, θα το βρείτε, παιδιά? Αγόρα είναι. Τόσο γρήγορα μου ανακάσουν τις φωτογραφίες εδώ μέσα, που τα τσακάλια τηλεθεατές τις βρίσκουν τόσο γρήγορα που δεν θυμάμαι που έχουμε μείνει. Έχουμε μείνει λοιπόν σε αυτό το μπεμπούλι. Ο μπεμπούλις αυτός είναι ένας αντρούλης σήμερα. Ένα παλικαράκι θα έλεγα. Δεν μου έχουν πει ηλικία, αλλά δεν μου κάνει και τόσο παλιά η φωτογραφία, ή κάνω λάθος? Πόσο χρόνο να είναι, παιδιά, πιτσιρικάς? 38-40 μου λένε. Έχουν βάλει κύκλο γύρω από το κεφάλι. Ναι, λες και υπάρχουν και άλλα κεφάλαια και είναι αυτό που ψάχνουν, παιδιά. Μην μπερδευτείτε με το άλλο. Είμαστε όλοι σε μια κατάσταση πάντως. Δεν ξέρω οι πλανήτες ότι κελαϊδάνε, αλλά εμείς κελαϊδίσαμε. Είναι κελαϊδημένη σήμερα η μέρα. Λοιπόν, αυτό το αγοράκι το ψάχνουμε. Αν το ξέρετε, για πάρτε μας. Και μάλλον και δώστε μας κιόλας την πρώτη μας γραμμή. Γεια σας. Γεια σου και σένα. Ελενίτσα μου, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Καλά, είστε πάρα πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ μαζί σας. Και εγώ χαίρομαι. Καλό μήνα. Καλό μας μήνα. Και όλα καλά. Και όλα καλά. Το Κατά Γρηγόρη θέλω λίγο να δω. Τι, ποιον? Το Γρηγόρη θέλω λίγο να δω. Γρηγόρη, πού είσαι? Έλα, σε ψάχνουνε τα κορίτσια μας. Έλα γρήγορα, μην έρχεσαι σαν την ηλικία σου. Νιώσε νεότερος και λατρεύοντας. Άσε ρε Λένη, πετάω αφού... Ένα του λέω μόνο, ντροπή του. Έτσι, πέστα. Ντροπή του που μας βασανίζει. Και εγώ το ξέρω μόνο ότι χαίρομαι, ότι χαίρεται πολύ αυτό, αλλά... Με πληγώνετε. Μεγάλο άνθρωπο, με πληγώνετε. Ορίστε. Με πληγώνετε, μεγάλο άνθρωπο. Ναι, το βλέπω, όποιος πληγώνεται δεν γελάει. Είναι εύκολο. Ναι, αλλά ξύθηκε. Όταν λέει, σου λέει ψέματα κάποιος, να το προσέχεις, λέει, γιατί κάνει, έχει κάτι, μια μηχανία, ή θα ξυστεί ή κοιτάζει κάπου αλλού. Το ξέρω, το ξέρω, το βλέπω. Δεν είναι εύκολο, είδες, βγήκε μόνος του και είπε προχτές που το έβαλε ότι τέλος, σας βάζω στοίχημα, τουλάχιστον μια εβδομάδα θα παιδευτείτε να το βρείτε. Και σημειώνω και τους τηλεθεατές που παίζουν και χάνουν να σου κάνω το συνολικό. Ναι, γιατί έχει πληγωθεί που τους βρίσκεται στην τρίτη, τέταρτη φορά. Λοιπόν, ποιος είναι? Τώρα με δυσκολεύετε. Ένα θέλω να πω μόνο. Είπα σήμερα το πρωί ψέματα στον άντρα μου. Ναι. Ότι είμαι έγκυος και σε τρίδημα και έχει τρελαθεί εδώ μεταξύ. Σοβαρά μιλάς, είπες τέτοιο ψέμα? Δεν το λυπάσαι το μαύρο που θα σκέφτεται και να δουλεύει για άλλους τρεις? Όχι, αλλά το χρειαζότανε. Α, το χρειαζότανε. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Πλάκα κάνω, θα το πω μετά όμως. Εν τω μεταξύ με έχει πάρει τόσες φορές τηλέφωνο. Και δεν το σηκώνεται, άστο να έχει λίγο αγωνία. Μωρέ, μπράβο σου. Τα κορίτσια πώς βλέπουν είναι αυτά, για να ξέρετε. Ναι, εγώ βασικά για τη φωτογραφία έλεγα για τον Φιλιππίδη, αλλά επειδή μου είπατε ότι είναι μικρό σε ηλικία, δεν ξέρω. Δεν είναι Φιλιππίδης, όχι, όχι. Μιλάμε για άλλη γενιά ηθοποιών. Ηθοποιός δεν είπαμε ότι είναι, το είπαμε. Τι να κάνουμε, επόμενη γραμμή. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Ελένη. Γεια σου και σένα, καλή σου μέρα. Το όνομά σου? Κική, λέγομαι από Χαλκιδική. Ωραία, Κική από Χαλκιδική. Ποιο είναι το αγοράκι? Ποιο είναι το αγοράκι? Για Γρηγόρη, το έχεις κάτι για τώρα που έχεις να το δυσκολέψεις. Ελένη, δεν μπορείς να βοηθήσεις λίγο ακόμη? Δεν, έχουν τρομάξει, δεν μου λένε ούτε εμένα. Λέει, σας τα δίνω στο πιάτο, σας δίνω όλες τις πληροφορίες. Δεν τον ξέρω. Αλλά δεν μου λέει και τίποτα το πρόσωπο του, δεν μου θυμίζει κάποιον. Και εμάς δεν μας λέει τίποτα, Γρηγόρη, μήπως δεν σου λέει κάτι. Μπουμπονίστε έναν. Να πω το Χαραλαμπόπουλο, μήπως. Να πεις το Χαραλαμπόπουλο. Γρηγόρη, γιατί αγρίεψες? Το μάτι το γούρλωσες. Χαραλαμπίδης, Χαραλαμπόπουλος, δεν. Μπίδης, Μπόπουλος, έχει διαφορά. Γρηγόρη, το βρήκε. Έλα, πες τώρα, το βρήκε. Είπε Χαραλαμπόπουλος και το μάτι το γούρλωσες. Αν δεν το γούρλωνες,
Δεν θα είχα δώσει σημασία. Αυτός είναι. Θα φύγω για Βραζιλία αύριο. Και θα φέρει... Αυτός είναι. Θα φέρει τι φωτογραφίες του Πελέ. Πού είσαι καλέ, Κική από Χαλκιδική. Πού το βρήκες καλέ. Γρηγόρη, πέφτει για Βραζιλία. Κική, τι να σου δώσω δώρο, τι θέλεις. Λένη, μήπως ο Κωστάκης έφερε καμία τηλεόραση. Ναι, πουλάκι μου, έχουμε πάρει. Τηλεόραση, έφυγε. Έφυγε για Χαλκιδική. Κι. Εσύ που μας πουλάγες μούρι προχθές. Δεν θα το βρουν, δεν θα το βρουν. Δεν μου λες. Μπας και παίρνει η Ναταλή το κορίτσι σου που τα συζητάτε, τι φωτογραφίες βάζεις. Δεν της λέω. Και τα μαρτυράκια αλλάζει φωνή και κάνει. Η Κική από Χαλκιδική. Η Μαρία από Τρίκαλα. Δεν λέω ούτε στην ίδια το πιστεύει. Δεν λες τη γυναίκα σου τι φωτογραφίες βάζεις. Δεν λέω και με πιάνει και μου λέει μα πώς τις βρίσκουν, είναι έξαλλο. Δεν τρέπεσαι στη γυναίκα σου και περιμένει και παιδί. Δεν θέλει να αγχώνομαι, μου λέει πώς τις βρίσκουν. Τι γεννάει, εσύ αγχώνεσαι. Γιατί, το σύζυγο να αγχωθεί, γιατί. Λοιπόν, βγάλετε μου επόμενη φωτογραφία. Συγχαρητήρια στην Κική. Και μην βγάζεις γλώσσα, Γρηγόρη μου, ότι δεν θα τους παιδεύσεις. Τελείωσε, δεν τους παιδεύεις. Τα βρίσκουν όλα. Ωραία, να δω. Καθαρή φωτογραφία, ε. Όπα. Άτα. Δεν κάνω δηλώσεις. Είσαι έτοιμος να μας φέρεις υπερηχογράφημα, μωρού, για να μην το βρούνε. Αυτό είναι πολύ μωρό, βρε. Μόνο το κεφαλάκι που μπορεί να σηκώσει. Αυτό είναι δύο μηνών. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος που τον βρήκαν, τι ήτανε, πήγαινε λίγο. Ήτανε δεκάμινο εκείνο. Γύρε, παιδιά. Αυτό τώρα δύο μηνών, ούτε χαρακτηριστικά δεν έχει. Τι είναι αυτό, αγόρι, κορίτσι. Αφρός, μπαρμπουνάκι. Κορίτσι. Λοιπόν. Η φωτογραφία είναι έγχρωμη της εποχής εκείνης. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στο 70 η φωτογραφία που βλέπω. 70. 69-72. Για να δείτε πόσο καταπληκτική έχω γίνει. Είναι, Γρηγόρη. Δεν θυμάμαι καν ποιο κοριτσάκι. Δεν θες να θυμάσαι. Κάκιστο αγόρι. Δεν θες να πεις. Δούκας.